η Μαρία Αλεξάκη, γιατί έχουμε τη χαρά, λοιπόν Μαρία, να φιλοξενούμε σήμερα τον νομπελίστα καθηγητή, τον κύριο Χάουζεν, που είναι στην χώρα μας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, είναι Μαρία. Μεγάλη μας τιμή. Καλημέρα σας. Ένας τρίλος βρίσκεται δίπλα μας, ο καθηγητής κύριος Χάραλντ Ζουρχάουζεν, καθηγητής ιατρικής. Είναι ο άνθρωπος που το 2008 πήρε το Νομπέλ ιατρικής και γιατί, για κάτι που το γνωρίζουμε πολύ καλά εδώ στην Ελλάδα, για τις έρευνές του που οδήγησαν στο εμβόλιο εναντίον κατά του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Του τραχύλου της μήτρας, μια σπουδαία ανακάλυψη. Πολύ μεγάλη ανακάλυψη. Λοιπόν, κάτι... Πάρα πολύ μεγάλη και για την Ελλάδα και για όλο τον κόσμο. Νομίζω ίσως είναι το πρώτο το εμβόλιο κατά του καρκίνου που είδαμε ποτέ το 2008 και πρέπει να σας πω βέβαια ότι καθώς διάβαζα είδα ότι αντιμετώπισε και πολλά προβλήματα ώστε να πείσει τις φαρμακευτικές και την αγορά να χρηματοδοτήσει αυτό το εμβόλιο. Mm-hmm. Έχει αντιμετωπίσει και εκείνος θέματα χρηματοδότησης. Το οποίο Μαρία να πούμε ότι έχει μπει κανονικά και μέσα στα δικά μας ασφαλιστικά ταμεία, δηλαδή είναι τόση πολύ μεγάλη αναγκαιότητα που είναι πλέον ένα από τα βασικά εμβόλια. Με προβλήματα όμως εμείς εδώ. Γιατί δεν πάμε τα κοριτσάκια μας να το κάνουν. Δεν ξέρουμε ακόμη τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητα αυτού του εμβολίου. Αλλά παρόλα αυτά ήταν από τα πράγματα που έκανε πολύ γρήγορα η κυβέρνηση τουλάχιστον. Λοιπόν, πες μας Μαρία, δεν ξέρω αν μας ακούει. Γιατί βρίσκεται εδώ. Σας ακούει βεβαίως. Ναι. Το Μάιο του 2012 έγραψε μια επιστολή την οποία υπογράφουν 22 νομπελίστες συνολικά, η οποία ονομάζεται Support for Greece, υποστήριξη για την Ελλάδα, και δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Science. Εκεί λοιπόν εξηγούσαν πώς μπορούν διαρθρωτικά κονδύλια να διατεθούν από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα. Θεωρούν ότι η Ελλάδα έχει κεφάλαιο στην επιστήμη και στην τεχνολογία, έχει εγκεφάλους που μπορούν να προσφέρουν και ήθελαν να κάνουν μια κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι φιλέλληνας, έρχεται συχνά στη χώρα μας. Χθες τιμήθηκε από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Αναγορεύτηκε σε επίτιμο διδάκτορα της Φαρμακευτικής και Ιατρικής Σχολής και σε λίγο μετά από τη σύνδεσή μας θα πάει και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Να τον καλημερίσουμε λοιπόν και να τον ρωτήσουμε αρχικά. Hello Mr. Zurhausen, good morning. And you're being honored by Greek University for once again. Έχουν τιμήσει για άλλη μια φορά από το Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Πώς αισθάνεστε γι' αυτό? Πραγματικά αισθάνομαι πολύ υπερήφανος, διότι βεβαίως είναι πάρα πολλά τα χρόνια από τότε που ήμουνα μαθητής και φοιτητής, αισθάνομαι έντονα αισθήματα απέναντι στην Ελλάδα, χάρη στο ιστορικό παρελθόν της. Έχω επισκεφθεί πολλές φορές στην Ελλάδα, χάρη στον ελληνικό αυτόν πολιτισμό και επιπρόσθετα για την συμβολή της σε ό,τι αφορά τη δημοκρατία. Άρα λοιπόν πραγματικά αισθάνομαι πολύ μεγάλη τιμή σε ό,τι αφορά αυτήν την διάκριση από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Μαρία, δεν ξέρω αν μας ακούς, αν μπορείς να τον ρωτήσεις, δεν ξέρω αν μπορούμε να του κάνουμε εμείς απευθείας την ερώτηση. Μπορείτε να το ρωτήσετε νομίζω και εσείς. Okay, good morning. Good morning, Mr. Zurhausen. Καλημέρα. I would like to ask you, have you talked with the European leaders in Brussels or in Strasbourg about your ideas, about the money that the funding of the money that could be given from the Europeans to the Greek people, to Greece? Well, of course, we all have been quite worried about the difficult situation which Greece is experiencing these days, and this particularly accounts αυτήν την εποχή. Αυτό λοιπόν είναι, αν θέλετε, ένας λόγος παραπάνω σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και τα ελληνικά πανεπιστήμια για να ενισχυθούν. Ζητούμε λοιπόν να ενισχυθεί αυτή η στήριξη από πλευράς Ευρώπης προς την Ελλάδα και τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα προκειμένου να προωθεί περαιτέρω η επιστήμη εδώ στην χώρα αυτή, αλλά ζητούμε επίσης να αποφευθεί αυτή η φυγή των Ελλήνων επιστημόνων από την χώρα, που πραγματικά αυτό είναι μία άλλη πτυχή η οποία έχει ως αίτιο αυτές τις οικονομικές δυσκολίες. Ελπίζω και πιστεύω ότι τουλάχιστον κάποιοι εξ αυτών θα επιστρέψουν ξανά στη χώρα, διότι βεβαίως το χρειάζεται αυτό η Ελλάδα. Να ρωτήσω τον καθηγητή ποια είναι η άποψη που έχει για την άποψη που έχουν πια οι Ευρωπαίοι για την Ελλάδα. Πώς βλέπουν λοιπόν οι Ευρωπαίοι τη χώρα μας?
Mrs. Christofle is asking what is the European opinion, the Europeans' opinion for Greece. Με την Ευρώπη και ποια είναι η γνώμη των Ευρωπαίων απέναντι στην Ελλάδα. Εξ όσων γνωρίζω, πρέπει να πω ότι υπάρχει μεγάλη στήριξη από πλευράς Ευρώπης απέναντι στην κατάσταση που βιώνει τώρα η Ελλάδα και ιδιαίτερα και από πλευράς πολιτικών κυβερνήσεων. Το βλέπουν αυτό και προσπαθούν να βελτιώσουν την κατάσταση εδώ. Συνολικά λοιπόν θα έλεγα ότι η στήριξη, υποστήριξη απέναντι στην Ελλάδα είναι ουσιώδης, τουλάχιστον από πλευράς επιστημονικής κοινότητας. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Political leadership. Σε ό,τι αφορά την πολιτική ηγεσία και από πλευράς πολιτικής ηγεσίας, τι θα λέγατε? Η πολιτική ηγεσία επίσης ανησυχεί σε ό,τι αφορά τα οικονομικά και χρηματοοικονομικά προβλήματα της Ελλάδας και βλέπω ότι πραγματικά σε ό,τι αφορά το δικό μου περιβάλλον υπάρχουν προθέσεις προς την κατεύθυνση της στήριξης απέναντι στην Ελλάδα παρά το γεγονός ότι υπάρχουν δυσκολίες σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην Ελλάδα τώρα, την παρούσα. Από την άλλη πλευρά όμως, η προσωπική μου άποψη και η αίσθηση που έχω και τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την πλειονότητα των ανθρώπων στην Ευρώπη είναι ότι πραγματικά αισθάνονται αυτά τα αισθήματα υποστήριξης και ούτως ώστε να ανατραπεί αυτή η κατάσταση όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Mr. Tuhausen, I would like to ask you, are you worried about the upcoming European elections, what the outcome will bring? Τις επικείμενες ευρωεκλογές και το αποτέλεσμά τους σε ό,τι αφορά την άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων. Ναι, βεβαίως, αυτό αποτελεί μια σημαντική ανησυχία και αυτό αφορά πολλές χώρες της Ευρώπης. Το γεγονός δηλαδή ότι τα κόμματα αυτά της ακροδεξιάς ανεβαίνουν. Απλά μπορώ να εκφράσω προσωπικά την ελπίδα ότι αυτό δεν θα είναι κάτι το οποίο τελικά θα επαληθευθεί. Professor, do you believe that Greece will achieve? Η Ελλάδα θα τα καταφέρει? That you will. That Greece will make it. Well, I trust yes. I believe so. Θέλω να πιστεύω πως ναι, το πιστεύω. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρετε. Είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα το ξεπεράσετε. Λοιπόν. Να το ρωτήσω και εγώ λίγο. Ναι, Μαρία. Γιατί αγαπάτε την Ελλάδα, γιατί την υποστηρίζετε τόσο πολύ την Ελλάδα, τι είναι αυτό που βρίσκεται στην Ελλάδα και σας ελκύει? Θα έλεγα ότι σε προσωπικό επίπεδο εκτέθηκα, αν θέλετε, από πολύ νωρίς στον ελληνικό πολιτισμό, της αρχαιότητας και τον πολιτισμό εν γέννη. Καθ' όλη την διάρκεια των σπουδών μου, πάντα αισθανόμουν αυτόν τον διακαϊπόθο να επισκεφθώ την Ελλάδα και να γνωρίσω πολύ περισσότερο την χώρα. Και είχα την ευκαιρία πολλές φορές να βρεθώ εδώ. Πραγματικά έχω απολαύσει την φιλοξενία των ανθρώπων εδώ, των Ελλήνων, και πραγματικά με έχουν υποδεχθεί πολλές φορές. Για μένα λοιπόν είναι μια υπέροχη χώρα και πραγματικά, το επαναλαμβάνω, εκφράζω την ελπίδα ότι στο κοντινό μέλλον η κατάσταση θα βελτιωθεί και θα είναι πολύ καλύτερη από αυτή που είναι τώρα. Μαρία, ναι, Μαρία. Θα σε ρωτούσαμε αν ήθελες κάτι ακόμη να ρωτήσεις τον καθηγητή. Νομίζω, ίσως μπορούμε να το ρωτήσουμε και ποιο είναι το μέλλον που πιστεύει ότι αξίζει στην Ελλάδα. Επίσης, μπορούμε να το ρωτήσουμε και για τα ερευνητικά κονδύλια. There are many funds, scientific funds from the European Union. Υπάρχει πληθώρα κονδυλίων που αφορούν στην έρευνα και που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως η Ελλάδα δεν τα εκμεταλλεύεται στο βαθμό που θα μπορούσε. Είναι αληθές αυτό? Πραγματικά δεν μπορώ να είμαι κριτής πάνω σε αυτό, γιατί δεν ξέρω ακριβώς σε τι βαθμό συμμετέχουν οι Έλληνες επιστήμονες. Ξέρω ότι υπάρχουν κάποια κοινά προγράμματα τα οποία τρέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα οποία συμμετέχουν επίσης και Έλληνες επιστήμονες. Όμως, επειδή δεν συμμετέχω, αν θέλετε, άμεσα σε αυτά, σε τέτοια προγράμματα ευρωπαϊκής κοινότητας, δεν μπορώ να πω με σιγουριά ποια είναι ακριβώς η κατάσταση τώρα. Ο ίδιος πάντως πρέπει να πούμε ότι είχε υποστηρίζει την επιστολή ότι υπάρχουν διαρθρωτικοί πόροι, διαρθρωτικά ταμεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ενισχύσουν την Ελλάδα. Και αυτό είναι που ζητούσε από την ευρωπαϊκή ηγεσία.
Θέλω να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Professor, we would like to thank you very much for being here with us today. Για την παρουσία σας. Thank you and all good wishes. Και εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι τα καλύτερα. We thank you very much. Λοιπόν, αυτά λοιπόν με τον κύριο Χάουζεν, τον καταπληκτικό καθηγητή, ο οποίος έτσι από την πρώτη στιγμή, σχεδόν από το 10-11, πήρε αυτή την πρωτοβουλία, μάζεψε από το χώρο που μπορούσε 20-21 και περισσότερους νομπελίστες, έτσι, βαριά χαρτιά και βαριά ονόματα, και είπε κάτι πολύ απλό. Δώστε λοιπόν από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρώπης αυτό που αναλογεί στην Ελλάδα, να πάει στην έρευνα, να πάει στην ανάπτυξη, προκειμένου η χώρα όπου μπορεί να κρατηθεί. Και είναι πολύ φοβερό αυτό που είπε στη Μαρία, που τον ρώτησε, του λέει γιατί την Ελλάδα, τι είναι, και λέει προσωπικά την αγαπάω την Ελλάδα. Ξεκίνησε, αυτό, δηλαδή, είναι... ξεκίνησε με αυτό ακριβώς ο κύριος Χάουζεν, ότι από πολύ μικρός, με τη βράβευσή του χθες, από πολύ μικρός έχω αγαπήσει την Ελλάδα, γιατί έχω γνωρίσει όλο αυτό που έχει δώσει στον κόσμο, έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτός ήταν ο καθηγητής ο κύριος Χάουζεν, τον οποίον πραγματικά χαρήκαμε πάρα πολύ που τον είχαμε στην επικαιρότητα σήμερα. Πάμε σε διάλειμμα, πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε με ένα άλλο ζήτημα. Θα πάμε λίγο εδώ στη γείτονα στην Ιταλία, να δούμε τις διεργασίες εκεί που γίνονται και που αφορούν το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Εκεί έχουμε πολλές αλλαγές, 35-άριδες, 40-άριδες, άντε μέχρι 45 νέους πολιτικούς που παίρνουν τα ηνία των κέντρο-αριστερών και κέντρο-δεξιών κομμάτων. Να δούμε πού θα βγάλει αυτό την Ιταλία, αν θα τη βγάλει κάπου. Τι γίνεται με τον Σίλβιο Μπερλουσκόνη, ο οποίος έχει φύγει πλέον από